χαρά μου που βρίσκομαι σήμερα εδώ, στο Δημοτικό σας Συμβούλιο, σε αυτήν την όμορφη πόλη. Και είναι χαρά μου γιατί είμαι καταρχήν Δυτικομακεδόνας. Μπορεί να είμαι βουλευτής Κοζεάνης, αλλά σας θυμίζω ότι όταν εκλεγήκαμε το Σεπτέμβριο του 2015, είχαμε κάνει μια συνάντηση οι 7 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Δυτικής Μακεδονίας, σε αυτόν τον τόπο πάλι, στην Καστοριά εννοώ, με τον Περιφερειακή Τόπο για να συζητήσουμε ζητήματα περιφερειακής ανάπτυξης της Δυτικής Μακεδονίας. Και αυτόν τον λόγο έχει παρουσιάμε εδώ, είναι η επίρρωση της περιφερειακότητας με την οποία εμείς αντιμετωπίζουμε πολιτικά τα ζητήματα ανάπτυξης και όχι μόνο. Είναι χαρά μου λοιπόν, γιατί έχω την ικανοποίηση το ότι σαν βουλευτής Δυτικομακεδόνας και της κυβερνητικής πλειοψηφίας στη Βουλή, ψηφίσαμε δύο συγκεκριμένα πράγματα. Το πρώτο είναι το ότι αλλάξαμε την συμφωνία όπου περνούσε ο αγωγός TAP Transit από τη χώρα μας για να πάει στην Αδριατική. Αυτό είναι και το όνομά του ξέρω. Τράζει την Πεθολάνη. Και καταφέραμε να αλλάξουμε αυτή τη συμφωνία και να έχουμε τη δυνατότητα, ώστε να έχουμε τη δυνατότητα και να έχουμε περισσότερες αναμονές για φυσικό αέριο στην περιοχή, γιατί ακριβώς όλη η Βόρεια Ελλάδα, συγκεκριμένα η Δυτική Μακεδονία, έχει πολύ μεγάλη ανάγκη και για λόγους ενεργειακούς και εξισορρόπησης της ενεργειακής πτώχειας που αφορά την περιοχή μας, αλλά και για λόγους παραγωγικής ανάπτυξης. Ταυτόχρονα καταφέραμε να διπλασιάσουμε με μεγάλη συμβολή στην προκειμένη περίπτωση και στα δύο αυτά της περιφέρειας της Δυτικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα τον Θόδωρο Καρυπίδη, ο οποίος είχε και προσωπική και μαχητική εμπλοκή σε αυτό το ζήτημα και βοήθησε πάρα πολύ το τότε Υπουργείο σε αυτή τη διαμαρτυρία. Γιατί ακριβώς είχε δημιουργήσει όλο και το πολιτικό έδαφος, όπου ήταν ευκολότερη μάλλον η δυνατότητά μας να παλεύουμε και να πετύχουμε ικανοποιητική συμφωνία για τα συμφέροντα της περιοχής μας. Ταυτόχρονα έχω την ικανοποίηση ότι σε περιοχές που έχουν σοβαρό πρόβλημα ενεργειακής φτώχειας και ακριβής θέρμανσης, όπως είναι όλη η Δυτική Μακεδονία, προκειμένου η Καστοριά, το Άρος Οριστικό και τα Ρεβενά, γιατί το Ρεβενά και Κοζάνη, δύο πόλεις, έχουν ένα θετικό το και έχουν ήδη την κατάσταση. Η δυνατότητα λοιπόν οι δημόσιες επιχειρήσεις αερίου να κάνουν επενδύσεις ήδη, να έχουν αποφασίσει να κάνουν επενδύσεις ήδη σε αυτή την περιοχή, ακριβώς για να βελτιώσουμε την οικονομική δυνατότητα και την ευημερία των κατοίκων της περιοχής της Δυτικής Μακεδονίας. Το αμέσως επόμενο βήμα είναι αυτό να γίνει και σε παραγωγική και σε επίπεδο παραγωγικής ανασυγκρότησης. Και έχω βέβαια και την ικανοποίηση πρόσφατα να ψηφίσουμε πάλι τον υπουργό που είναι εδώ παρά, το μειωμένο τιμολόγιο ηλεκτρικού ρεύματος των ενεργειακών καταναλωτών στη Δυτική Μακεδονία κατά 30%. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί βοηθάει, το ξέρουμε όλοι, και απαντάει οριζόντια στη Δυτική Μακεδονία στο πρόβλημα της ενεργειακής φτώχειας και τη βοηθά τους πολίτες να αντιμετωπίσουν με καλύτερες οικονομικές συνθήκες αυτό το πρόβλημα. Έπεται, όλα αυτά δεν είναι ορφανά, δεν είναι τα μοναδικά. Είναι στην κορυφή μιας μεγάλης ατζέντα που αφορούν την παραγωγική ανασυγκρότηση της Δυτικής Μακεδονίας. Είμαι λοιπόν πάρα πολύ ικανοποιημένος, διότι και πριν δύο χρόνια που ήρθαμε και κάναμε κάποιες δηλώσεις σε αυτόν τον τρόπο, σήμερα κάνουμε συγκεκριμένες ανακοινώσεις και δράσεις και ακολουθούμε. Και έρχεται συνέχεια, διότι η Δυτική Μακεδονία, η ευημερία της και η ανάπτυξή της είναι προτεραιότητα για μας, γιατί η Δυτική Μακεδονία είναι ένας τόπος αυταπάρνησης, είναι ένας τόπος προσδοκιών, είναι ένας τόπος που δεν θα έχει πλέον χαμένες ευκαιρίες. Αυτή είναι η υπόσχεση που εγώ έχω να σας δώσω σαν βουλευτής της Κοζάνης Αντίστοιχης. Είναι η ευθύνη και το βάρος που αναλαμβάνουμε ώστε η Δυτική Μακεδονία να περάσει σε μια εποχή. Σας ευχαριστώ.